Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Ξεμαρκαρίστηκε, περιμένει τώρα βοήθειες εκεί που είναι ο Μπριτζίτο πάει μπάλα. Westlam. Ο Westlam χαμηλά, το γύρισμα ευκαιρία ο Στυλιανού, καλή φάση. Ο Westlam κάνει ωραία κίνηση περνώντας το Γιακουδάκι, χαμηλά η μπάλα. Πολύ καλά στοιχεία αυτός ο παίκτης από τη Βραζιλία. Μπάουμαν, ωραία κίνηση. Βγαίνει ο Μάστρου, ευκαιρία για τον Ερμή, το γύρισμα ο Μάστρου, κόρνερ. Πέρασε ο Κρανός. Ωραία για τον Γιακουδάκι που έχει χώρο, περιμένει ο Μούλερ, η σέντρα δυνατά, δύσκολα ο Μάστρου, τρέχει ο Χόι, θα προλάβει ο Ολλανδός με τον Βραζιλιάνο τον Μούλερ να περιμένει μέσα στην περιοχή ο Ντεμέλο, ωραία κίνηση, πέρασε χαμηλά η κόντρα, κόρνερ, κράτησε ο Ολλανδός, ψάχνει τον Μπάουμαν, τον είδε, συμπατριώτης του Ελίσε, το ωραία κίνηση ανάμεσα σε δύο για τον Χόι, για να δούμε τώρα την επιλογή. Του Χόι κάθετη για τον Χριστόφ, ευκαιρία ο Βούλγαρος κοντά στην αιστεία, ο Μάστρου μεγάλη φάση για τον Ερμή, με τον Χόι να βγάζει μια πανέξυπνη κάθετη και τον Χριστόφ να πετάγεται στην πορεία της μπάλας. Ο Μαρτίνιουκ όπως να διώξουν τις αναγέννησης και έχουν τώρα την ευκαιρία να βγουν στην αντεπίθεση με τον Μπριτζίτο και τον Φουρτάδο, κρατάει ο Πορτογάλος, πέρασε και θέλει τώρα βοήθειες, ο οποίος θα τις βρει πού, από τον Φωτίου, από τον Σωτηρίου μέσα στην περιοχή. Σωτηρίου κάνει και το σουτ, όχι καλό, μεγάλη φάση για την αναγέννηση. Θα την δέχονται ευκολότερα από τους συμπαίχτες τους. Βαθιά παλιά του Σύργη για τον Γιαγκουδάκη, από εκεί για τον Ντεμέλο. Ερμής θέλει να γίνει επικίνδυνος, χαμηλά ο Βραζιλιάνος. Ντομινίκ ευκαιρία, η κόντρα. Ντεμέλο, ωραία κίνηση βλέπετε. Βρίσκει τον Ντομινίκ, αργεί αυτός και διώχνει ο Μπαρμπούδης. Για τον Χόι τώρα που έχει χώρο, πάει κοντά του ο Σωτηρίου. Η σέντρα που βγαίνει στην άλλη πλευρά, ο Ντεμέλο περιμένει ο Ντομινί, κρατάει ο Βραζιλιάνος, Ντεμέλο το σουτ, δύσκολα, από δύσκολη θέση, μπάλα έξω από την αιστεία του Μάστρου. Το παιχνίδι της ΑΕΛ κόντρα στον Εθνικό Άχνας. Έγινε το λάθος. Τρέχει ο Ντομινίκ, πάει και ο Μπαρμπούδης. Κράτησε ο Ντομινίκ με το Σενεγαλάζο μέσα στην περιοχή. Προβολή, την μπάλα. Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τον διαιτή. Εδώ στη μονομαχία. Βλέπετε τον Ντομινίκ, κράτησε. Πήρε μπάλα πρώτα, κουμπάει μπάλα ο Σωτηρίου στη συνέχεια. Έχει επαφή με τον Ντομινίκ. Αναγέννηση, η σέντρα που βγαίνει ο Φουρτάδο έξω, τεράστια φάση με τον Εμίλιο Φουρτάδο να καραδοκεί, να παίρνει την κεφαλιά στο ύψος μικρής περιοχής. Ο Ερμής πάλι στο προσκήνιο με Ντεμέλο, κάνει κίνηση μέσα στην περιοχή ο Βραζιλιάνος, ευκαιρία, άνοιξε περισσότερο την μπάλα, πέρασε και το Μάστρου, δεν υπάρχει συμπαίκτης του, διώχνει ο Σωτηρίου και από εκεί ο Γιουσπασιάν. Ψάχνει να βρει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη του, κρατάει μπάλα προς το παρόν, τώρα η μπάλα πάει για τον Γιαγκουδάκη. Κάθετη για τον Ντομινίκ, ωραία κίνηση ο Σενεγαλέζος, κάνει το σουτ, γκολ! Η βολίδα του Ντομινίκ, πάρα πολύ όμορφο γκολ από το Σενεγαλέζο. Δεν στο 60, δεύτερο λεπτό, η πάσα από τον Ντεμέλο. Κοιτάξτε πόσο ωραία αδειάζει την άμυνα, τον αμυντικό της αναγέννησης, συγκεκριμένα τον Αναστασίου, ο Ντομινίκ. Και εμένα αντιλαμβάνεσαι, δεύτερη κάρτα στον Χριστό. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Χριστό. Προβάλλεται, ναι, με 10 παίκτες ο Βούλγαρος. Για το μαρκάρισμα στον Westlam. Ναι, ναι, μένει με 10 παίκτες ο Ερμής. Να λοιπόν που εδώ είναι μια εξέλιξη η οποία δεν αρέσει καθόλου στους φίλους του Ερμής. Κόκκινη με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Χριστόφ. Έχουμε ένα πολύ γεμάτο 25 λεπτό μπροστά μας μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Ντομινίκ κάνει κίνηση μέσα στην περιοχή. Ο Σενεγαλέζος, υπάρχει σπρόξιμο πέναλτι. Είναι μέσα παράβαση, αυτό τώρα απομένει. Όχι, στο ξεκίνημα τουλάχιστον, να το ξαναδώ. Αν μπορούμε από το προηγούμενο replay, πάντως είναι καθαρή η παράβαση. Και πάρει λίγα μέτρα φόρα. Τώρα πάει για την εκτέλεση ο Ντεμέλο. Γκολ 2-0 με τον Ήψον Ντεμέλο. Ο Ερμής παίρνει προβάδισμα. Τι έχουμε, πάλι επανάληψη. Έχει σφυρίξει επανάληψη. Ντεμέλο. Ο Μάστρου διώχνει αυτή τη φορά. Ο Χόι. Νέο σουτ. Την μπάλα είναι τι, κόρνερ. Για να δούμε, κόρνερ είναι τελικά. Απίθανη εξέλιξη. Ο Westlam θέλει να περάσει. Ωραία κίνηση απέναντι στον Μπέγκα. Βγάζει και την σέντρα Κυπριανού. Ευκαιρία για την αναγέννηση. Μεγάλη φάση. Υπέροχο κατέβασμα από τον Κυπριανού με το στήθος. Υποπίεση από τον Μαϊσουράτζε. Μεγάλη ευκαιρία για την αναγέννηση για το 1-1 στο 75ο λεπτό. Κόψαν οι γηπεδούχοι το σουτ. Η κόντρα. Πέναλτι. Τι έχει δώσει. Φάουλ. Για χέρι. Το σουτ του Σωτηρίου. Έχει βρει στο χέρι. Με ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, ο Μπριτζίτο έξω. Θα εκτελεστεί το φάουλ.
δυνατά αυτή τη φορά, ψάχνοντας τον Ντομινίκ, το μοναδικό προθυμένο. Πέρασε ο Ντομινίκ μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για τον Σενεγαλέζο δοκάρι. Τεράστια φάση, ο Ντεμέλο συνεχίζεται για τον Ερμή με τον Βραζιλιάνο. Εντός περιοχής, κλασική για τους φτεροπόδαρους με τον Ντομινίκ. Ο Ντεμέλο πέφτει, ο Μάστρο μαζεύει. Και κοιτάξτε εδώ, από τον τερματοφύλακα του Ερμή, το λάθος από τον Βλασόπουλο. Μπριτζίτο από εκεί στον Χριστοδούλου. Έχει χώρο, κάνει και το σουτ έξω. Και δίνει για τον Ντεμέλο. Βγαίνουν δύο συμπαίκτες του από την άλλη πλευρά. Ο Ντομινίκ και ο Αντωνίου. Ο Αντωνίου είναι ξεμαρκάριστος. Εκεί θα πάει η μπάλα. Για να δούμε αν ένας αμυντικός μπορεί να δώσει τη νίκη στον Ερμή. Ο Μάστρου θα μαζέψει. Τώρα το πλάγιο. Με στόχο τον Ντομινίκ. Ο Γιουσπασιάν απομάκρυνε. Όχι, δεν απομάκρυνε. Απλά έδωσε ύψος την μπάλα. Ένα δυνατό σουτ. Ο Μάστρου, τεράστια απόκρουση. Κάλεζιτς κάνει κίνηση, περνάει ο Μαυροβούνιος μέσα στην περιοχή. Τώρα το γύρισμα, ευκαιρία ο Γιουσπασιάν, τεμπολιαπόκριση στο αγώνα του Στυλιανού. Σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας του Ερμή.